Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ και με νέες αφίξεις, να πάμε σε αυτό το περιστατικό που είχαμε στην Κηφισιά. Ναι. Όπου ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι εκτός υπηρεσίας, αντιλαμβάνεται ότι ένα αυτοκίνητο σταματάει, κατεβαίνουν 3-4 άτομα και με τη βία επιχειρούν να βάλουν, και τη βάζουν τελικά, μια ολικιωμένη γυναίκα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σωστά. Αντιδρά και πολύ σωστά ο αστυνομικός. Βέβαια. Επικοινωνεί με την υπηρεσία του και αρχίζει να τους καταδιώκει. Σε μία προσπάθεια να τους σταματήσει, πυροβολεί τα λάστιχα του αυτοκίνητου. Έτσι. Σε κάποιο σημείο σταματάει το αυτοκίνητο, κατεβάζουν κάτω τη δύσμυρη γριούλα και συνεχίζουν αυτοί. Και συνεχίζουν. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Άρης ο Σαλβάνος, που μαζί του έχει και τον Στράτο Μαυροϊδάκο, τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, που σήμερα θα έχει, σίγουρα θα έχει περισσότερο μεγάλη πληροφόρηση. Άρη, λόγος για εικόνα σε εσάς. Καλημέρα λοιπόν, και όπως συνεχίζουμε από αυτά που τελείωσες εσύ να λες, Γιώργο, μετά από μία ώρα με άλλο αυτοκίνητο, δύο άνδρες φτάνουν στο νοσοκομείο υγεία και αφήνουν έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος έχει δεχθεί πυροβολισμό στο πίσω μέρος της κεφαλής. Ενδέχεται αυτός να είναι ο πυροβολισμός τη στιγμή που πυροβολούσε ο αστυνομικός, όπως έλεγες προηγουμένως, στα λάστιχα. Ευτυχώς όμως άφησαν εδώ την 82χρονη γυναίκα που νωρίτερα είχε βγάλει βόλτα το σκύλο της. Κύριε Μαυροϊδάκο, τώρα εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ευτυχώς όλα πήγαν καλά τουλάχιστον για την γυναίκα την 82χρονη, πυροβολεί με το όπλο του και έχουμε ένα θάνατο εκτός υπηρεσίας. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Επειδή διενεργείται προανάκριση και υπάρχουν καταθέσεις και του συναδέλφου μου και της άτυχης Γριούλας, την οποία είχαν αρπάξει και την είχαν βάλει μέσα στο αυτοκίνητο, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο συνάδελφός μου ήταν εκτός υπηρεσίας. Στο αυτοκίνητό του είχε και το 5χρονο παιδάκι του, ο οποίο γυρίζανε από μια δραστηριότητα. Ήταν γείτονας, ήξερε τη γυναίκα αυτή. Είδε να την αρπάζουν κάποιοι Ρωμά, να την βάζουν ένα αυτοκίνητο. Πήρε τηλέφωνο τον εγγονό της, ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων και άρχισε να τους καταδιώκει. Ήταν και το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, όταν ναι, καταδιώκε. Ναι, ήταν και το παιδί του, και όταν τους έκλεισε και είπε την ιδιότητά του. Σας λέω ότι λέει σύμφωνα με αυτά που λέει ο συνάδελφός μου, έτσι. Και δήλωσε την ιδιότητά του και τους κάλεσε να αφήσουν τη γυναίκα. Κάποιος από τους Ρωμά, στις δηλώσεις τους, αυτά που έχει καταθέσει ο συνάδελφός μου, φαίνεται να προσπαθεί να τραβήξει όπλο. Αυτή είναι η καταθέση του συναδελφού μου. Και εκείνη τη στιγμή ήταν που πυροβόλησε και πυροβόλησε, πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου στα λάστιχα για να το ακινητοποιήσει. Και ενημέρωσε μετά και λίγο πιο κάτω εδώ στο σημείο που είμαστε άφησαν την άτυχη γυναίκα και έσπευσε να τη βοηθήσει. Και η γυναίκα αυτή για τις καταθέσεις της της φάνηκε περίεργο, αλλά θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, έτσι είναι ο νόμος, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αυτή έχει τον κύριο λόγο τώρα και η προανάκριση που γίνεται από το ΙΔΕΖΗ για να βρουν ακριβώς τις συνθήκες, γιατί αυτό το ξέρουν αυτοί που ήταν εκεί. Ο συνάδελφός μου. Πάντως δεν υπολόγισε ο συνάδελφός σας το γεγονός ότι μαζί του είχε και το μικρό παιδί του στο αυτοκίνητο και έκανε καταδίωξη. Αυτό που έκανε με ένα μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκτός υπηρεσίας μαζί με το 5χρονο παιδί του καταδίωξε και κατάφερε να πάρει αυτή την άτυχη γυναίκα. Ενημέρωσε τον εγγονό της επειδή ήξερε την οικογένεια. Και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εάν η βαλιστική έρευνα, γιατί τώρα το όπλο είναι στην ασφάλεια για να δούμε αν αυτό το όπλο είναι το όπλο το οποίο πυροβόλησε και η σφαίρα που βρέθηκε στον 36χρονο νεκρό είναι του αστυνομικού. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη έχει ξεκινήσει δικογραφία εις βάρος του συναδέλφου μου και μετά η δικαιοσύνη αποφασίζει αν έπραξε σωστά ή όχι. Εμείς ούτε συντεχνιακά θέλουμε να λειτουργήσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην προανακριτική αρχή που κάνει το ΙΔΕΖΗ. Αυτά όμως είναι που απορρέουν από την εγκληματικότητα η οποία μαστίζει τις ημέρες μας. Γιατί αποδείχθηκε ότι είναι ο νεκρός, τον οποίο άφησαν έξω από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο με άλλο αυτοκίνητο, όχι με το ίδιο, για να μην γίνουν αντιληπτοί, είναι ζεσημασμένο σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν πρόκειται δηλαδή. Για ένα σωστά, αυτό ξέρω και εγώ, ναι, ότι είναι ζεσημασμένος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γενικότερα ο άνθρωπος είχε φάκελο, είχε παραβατική συμπεριφορά από ό,τι φαίνεται, αλλά επιτρέψτε μου κύριε Παπαδάκη να σας πω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις αρχές και περιμένουμε
και στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και κατά την προανάκριση και από τις καταθέσεις της άτυχης γυναίκας που έζησε αυτή την περιπέτεια, να φανεί η αλήθεια. Ομάδες Δίας πρόλαβαν να φτάσουν στο σημείο πριν, επειδή ειδοποίησε ο συνάδελφος του κ. Μαυροϊδάκου. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν περιπολίες... Αν έχετε την καλοσύνη, ξανά την ερώτηση. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει άλλη ομάδα Δία στην Κηφισιά ή υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με αυτό? Δηλαδή, ειδοποιήθηκε από το κέντρο κάποιος για να πάει στο σημείο? Επειδή έχουμε ξαναπεί και παλαιότερα, η ομάδα Δίας, οι οποίοι είναι άμεσοι που εμπλέκονται, έχουν ελαττωθεί πολλοί ομάδες που δραστηριοποιούνται. Υπήρχε μια ομάδα Δίας στην περιοχή, η οποία έσπευσε μετά όταν ειδοποιήθηκε από τον συνάδελφό μου, αλλά ήδη είχε γίνει το περιστατικό. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι έγινε μπροστά στα μάτια του, έτσι. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να ενημερώσει ένα φόρο και να σπεύσει αστυνομικό. Ήταν εκεί ο αστυνομικό, ακόμα και εκτός υπηρεσίας. Είναι στο καθήκοντά του όταν βλέπει κάτι, έστω για το αν είναι όχι. Βέβαια, όταν βλέπει ότι. Άσχετο αν είναι όχι στα καθήκοντά, άσχετο αν είναι όχι υπηρεσία. Έπρεπε να κάνει αυτό, να προσπαθήσει να δηλώσει την ιδιότητά του ώστε να πάρει, γιατί υπήρχε μια αρπαγή, δεν ξέρουμε τι θα την κάνανε. Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ομοθεσία. Ακόμη και αν είναι εκτός υπηρεσίας ο αστυνομικός, να δηλώνει την ιδιότητά του. Και βλέπει μια έκνομη πράξη, να προσπαθήσει να την αποσοβήσει. Θα έχουμε συνέχεια στο θέμα, θα υπάρχει συνέχεια στο θέμα, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μαυροϊδάκο και βέβαια.